στην επικοινωνία μας με τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να πάμε τώρα στην Αλεξανδρούπολη, όπου διαπιστώθηκαν πολλά προβλήματα σήμερα, ειδικότερα στο δίκτυο της σύνδρευσης, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν. Δεκάδες ήταν τα τηλεφωνήματα των πολιτών στη ΔΕΙΑ για προβλήματα στις σωληνώσεις που ήταν εξωτερικές και πάγωσαν. Ενώ πολλά είναι και τα προβλήματα με τους ηλιακούς θερμοσύφωνες στις ταράτσες των σπιτιών. Χωρίς νερό παραμένουν οι κάτοικοι του χωριού Κύλα από τις αρχές της εβδομάδας, αφού πάγωσε το δίκτυο ίδρυυσης, όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ, ο κ. Γιώργος Ζωνίδης. Το πολικό ψύχος που επικρατεί στην Αλεξανδρούπολη τα τελευταία 24 ώρα, με τη θερμοκρασία να πέφτει αρκετούς βαθμούς υπό το μηδέν, έχει προκαλέσει ζημιές στο δίκτυο ίδρυυσης της περιοχής. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Γιώργος Σουζουνίδης, δεκάδες ήταν τα τηλεφωνήματα που δέχτηκε η επιχείρηση από πολίτες που αντιμετώπισαν προβλήματα με τις σωληνώσεις που σε αρκετές περιπτώσεις έσπασαν λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών. Δεκάδες περιπτώσεις δεχτήκαμε τηλεφωνήματα αρκετά. Κυρίως οι ζημιές που προκλήθηκαν και αντιμετωπίστηκαν, αν και βράδυ, κυρίως βράδυ, παρόλα αυτά καιρικά φαινόμενα είναι, με ανθρώπους υπηρεσιακούς έχουμε προέκυπτη διαχείριση, πλην λιγοστών περιπτώσεων τόσο στην Αλεξανδρούπολη, στην περιοχή μας, όσο βέβαια και ακόμη λιγότερες στην ενότητα των Θερών. Στα χωριά Μελία και Κύλα από τις αρχές της εβδομάδας οι κάτοικοι δεν είχαν νερό, γιατί πάγωσε, όπως δήλωσε ο κ. Σουζουνίδης, το δίκτυο ίδρυυσης. Το πρόβλημα στον οικισμό Μελία αποκαταστάθηκε, ωστόσο οι κάτοικοι του χωριού Κύλα παραμένουν χωρίς νερό παρά τις προσπάθειες που γίνονται από τα συνεργεία. Από χθες προέκυψε βέβαια το πρόβλημα στον οικισμό των Κύλων και της Μελίας, που εχθές δόθηκε, πήγε το νερό στον οικισμό της Μελίας, όμως στα Κύλα δυστυχώς και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Θεωρώ ότι θα ξεπεραστεί και αυτό, αν όχι σήμερα, γνωρίζοντας βέβαια και ότι το γεγονός ότι από αύριο θα υπάρχει μια μικρή υποχώρηση θα μας βοηθήσει βέβαια και αυτό. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα που δεχτήκαμε κυρίως από την πόλη της Αλεξανδρούπολης αφορούσαν κατοικίες οι οποίες κατά κανόνα ήταν παλιές, με σωληνώσεις δικτύου ίδρυυσης που ήταν εκτεθειμένες ενδεχομένως, ή και βέβαια κατά περίπτωση κάποιες λιγοστές στις ταράτσες με ηλιακούς και μικροπεριπτώσεις, εν πάση περιπτώσει. Θα ήθελα να πω όμως το εξής, ότι η υπηρεσία, το κύριο, η κύρια παρέμβασή της είναι στα κεντρικά δίκτυα, στα δίκτυα μεταφοράς, στα αντλιοστάσια και στις δεξαμενές. Τέτοια προβλήματα ευτυχώς δεν είχαμε και όπου προέκυψαν, λιγοστά επαναλαμβάνω, αντιμετωπίστηκαν άμεσα.